Απόψε αγαπητοί συμμετέχοντας στην εντυπωσιακή περιφορά των επιταφείων της πόλης μας μέσα σε αυτήν την ανησυχητική νύχτα λιτανεύουμε το νεκρό σώμα του Χριστού και ενώνουμε μυστικά τις φωνές μας σε ύμνους αγάπης και λατρείας προς τον Ιησού Χριστό. Η ψυχή μας συγκλονίζεται αναλογιζόμενη το νόημα των αχράντων παθών και το μέγεθος της θυσίας του Θεανθρώπου. Όλες τις ημέρες αυτές ζήσαμε την ατμόσφαιρα του μεγάλου δράματος που είναι μαζί και θείο και ανθρώπινο. Ο Πάσχων δεν είναι μόνο Υιός του Θεού, αλλά είναι και Υιός του ανθρώπου, αληθινός Θεάνθρωπος. Και εκείνοι που τον σταύρωσαν είναι άνθρωποι, πλάσματα δηλαδή του ίδιου που αποκαλύπτουν απέναντι στον Δημιουργό τους όλη τη γύμνια της ψυχής τους. Το πλάσμα ενάντια στον Δημιουργό. Το πλάσμα ενάντια στον πλάστη. Το δημιούργημα ενάντια στον Δημιουργό. Το κτίσμα ενάντια στον κτίστη. Η ζωή εν τάφο. Αυτό είναι το συγκλονιστικότερο μήνυμα. Ο θάνατος του Θεού, δηλαδή ο θάνατος της ζωής. Αυτή όμως η κένωση και συγκατάβαση του Θεού που δέχεται εκούσια το θάνατο, παρά το ότι ο ίδιος είναι η πηγή της ζωής, είναι ταυτόχρονα και κατάφαση προς την αθανασία. Γιατί ο πρόσκαιρος θάνατος του Θεού άνοιξε τις πύλες της αιωνιότητας και έγινε για μας εγγύηση ζωής και σωτηρίας. Οξύμορο για την ανθρώπινη λογική αυτός ο θάνατος και προκαλεί κατάπτωση ακολουθεί. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό σημαίωμα. Thank you.
Thank you.